τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο αρχηγός της Ρίζα Αυγής, ο Νικόλαος ο Μεγαλολιάκος. Ο αρχηγός είναι ο συναγωνιστής που και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι συναγωνιστές εδώ πέρα μέσα στην αίθουσα, τον έχουμε συναντήσει και στο γραφείο του και σε αίθουσες συνοδοχείων για ομιλίες και στο πεζοδρόμιο και σε πορείες, αλλά και σε κρίσιμες στιγμές για το κίνημά μας, να μας καθοδηγεί και να μας οδηγεί πρώτος αυτός προς το στόχο μας. Ο αρχηγός ως δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων δίνει τη μάχη ενάντια στα ανθεληνικά σκουπίδια που βρίσκονται είτε μέσα στο Δημαρχείο είτε έξω από αυτό. Είτε αυτοί λέγονται Καμίνιδες, Κωνσταντίνιδες και λοιποί. Επίσης θέλω να τονίσω ότι το γραφείο της Ρίζας Αυγής εδώ πέρα στη Λαμία έχει τη δική του ιστορία και τη δική του σημασία μέσα στον κορμό και στη δομή της Ρίζας Αυγής, έτσι Πεσαγωγία. Βεβαίως. Έδωσα στον αρχηγό κάποια χαρτιά που κάναμε εδώ πέρα στην τοπική οργάνωση για τα προβλήματα της ποιότητας και της Λαμίας. Πιστεύω να το επεξεργαστείτε και να δούμε μαζί από εκεί πέρα την λύση του ή όποια πρόταση μπορούμε να κάνουμε σε τοπικούς φορείς κτλ. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ πέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και έχω να πω πρώτα απ' όλα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ξέρω ότι ήταν βάρβαρη η ώρα που συνεννοήθηκα με τον συναγωνιστή Πλέτσο, αλλά πορεύομαι προς Βόρειο Ελλάδα και σκέφτηκα ότι θα έπρεπε έστω για 2 ώρες να χτίσω στη Λαμία, να σας δω, να συζητήσουμε κτλ. Γιατί δεν είχα έρθει από τη στιγμή που ιδρύθηκε το γραφείο αυτό. Το θεώρησα καθήκον μου αυτό το πράγμα δηλαδή και το έκανα. Αφενός. Αφετέρου, είπε ο Αποστόλης προηγουμένως ότι το γραφείο της Λαμίας έχει την δική του ιστορία. Την έχει. Την ιστορία είναι και η σημαία. Προηγουμένως, το προηγούμενο γραφείο, όπως ξέρετε πολύ καλά, δέχτη μια τρομοκρατική φίλη, στηνάχτηκε κυριολεκτικά στον αέρα. Αλλά αυτό που δεν ξέρουν οι συναγωνιστές μας, εσύ το ξέρεις, Αποστόλη, είναι ότι 3 ημέρες πριν είχαν συλλάβει στην ασφάλεια του πόλου κάποιους 4 αναρχικούς με τα σχεδιαγράμματα όλων των πόλεων όπου είχε γραφεία, μεταξύ των οποίων και της Λαμίας. Και μάλιστα εκεί ήταν και ένας φίλος αστυνομικός, ο οποίος όμως δεν μου έδωσε ποτέ τα ονόματα των 4, φαίνεται, δεν ξέρω, όσο και φίλος να ήταν, από ένα σημείο και πέρα δεν ήταν φίλος ή δεν τόλμησε, σου λέει εντάξει τι θα κάνουν αυτοί οι τρελοί, ξέρω εγώ κτλ. Πάσε καλύτερα, μετά θα βρω εγώ τον πελά μου. Εν πάση περιπτώσει, το δεδομένο είναι ότι η αστυνομία τους ήξερε αυτούς τους ανθρώπους, όπως ξέρει και αυτούς οι οποίοι είχαν τις δημοκρατικές ενέργειες και σίγουρα θα μου τη θυμάστε την υπόθεση από παλιά. Τους είχαν βρει μάλιστα που είχαν βάλει μια βόμβα κάπου σε κάποιο εργοστάσιο στο Βόλο, νομίζω, και τους είχαν εντοπίσει. Έξω από τον Αλμυρό τους είχαν συλλάβει, είχαν βρει τις διευθύνεις στο γραφείο μας και τα λοιπά, τα είχαν κοινάσει. Τα είχαμε γράψει αυτά, τα είχαμε καταγγείλει από την εφημερίδα μας και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν νέοι συναγωνιστές, υπάρχουν παλαιότεροι συναγωνιστές. Σας τιμώ όλους ξεχωριστά. Ιδιαίτερη τιμή είναι για μένα, εκτός από τους εκλαμίας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ και πιστεύω θα ήταν πολύ περισσότερο αν ήταν μια άλλη ώρα, τον πίναμε μια άλλη δημοσιότητα στο θέμα κτλ. Δεν έχει σημασία, εδώ θα τα πούμε ένα μεταξύ μας. Πιστεύω ότι βρίσκομαι στελέχη. Ιδιαίτερη τιμή είναι ότι έχει έρθει ο Λευτέρης και από τα Τρίκαλα, αλλά δεν ξέρω μαζί με ποιους άλλους. Μαζί με τον Κώστα κτλ. Όπως έχει έρθει και ο Γιώργος που γνώρισα προηγουμένως, που είσαι από την ΙΤΕΑ. Θα συζητήσουμε για κάποια προβλήματα. Βέβαια, ο Γιώργος μου είπε κάποια πράγματα ότι πήρε διάφοροι καραγκιόζητες εκεί, ότι δήθεν με εμπιστοποιούν τελικά ότι είναι της Χρυσάκη και η Χρυσάκη θα βοηθήσει το καραγκιόζητο. Αύριο άλλοι θα λένε την Νέα Δημοκρατία, άλλοι θα λένε ότι δεν κατεβαίνουν σε εκλογές. Το έχουν ζήσει το έργο αυτό ούκο λίγες φορές και δεν έχει καμία σημασία. Εγώ είχα το για να σε ενημερώσω για κάποια πράγματα και προσπαθώ να σας ακούσω παρά να μιλήσω και να απαντήσω σε ό,τι θέλετε, δηλαδή. Αυτό είναι και το βασικό. Εδώ υπάρχουν και παλαιοί συναγωνιστές πολλών ετών, όπως ο Αποστόλης, ο Νίκος ο Τσάμις, που είναι ο Νικόλας, εκ των πρωτοπόρων της τοπικής οργανώσεως της Λαμίας, μαζί πρέπει να ήσασταν, ίδια φουνιά δεν ήσασταν με τον Αποστόλη. Το 89 κλείωσε. Ακριβώς. Ανοίξαν τα γραφεία εδώ το 92. Το 92 τα ανοίξαν τα πρώτα μας γραφεία. Συλλάβω. Ακριβώς.
Ο Κώστας επίσης και αυτός είναι πολύ παλιός, ήταν στην Ιταλία τότε ο Κώστας, αλλά... Φοιτητής, ναι. Ναι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι, αλλά της δεκαετίας του 90 είσαι και εσύ, Κώστα. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ συναγωνιστές παλαιοί, νομίζω από την νεολαία της ΕΠΕΝ είχαμε γνωστή, έτσι δεν είναι. Τότε που είχα να λάβει ένα ηρωικό και τραγικό εξάμεινο με την ΕΠΕΝ και... Δηλαδή, εντάξει, σήκωσαν τα χέρια ψηλά, δεν μπορούσαν να τους αντέξω άλλα αυτούς τους ανθρώπους, διότι ήταν απαράδεκτοι. Τα ξέρεις, τα έζησες και εσύ άλλες αυτά τα πράγματα. Ήταν το 84, έτσι, 85, τι περίπου ήταν. Είναι ο συναγωνιστής μου εδώ, ο αδελφός που είναι, πώς έμονε. Δεν είστε σήμερα. Ο οποίος είναι ένας από τους ξεχωριστούς αγωνιστές. Στο πεζοδρόμιο συνέχεια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις εκδηλώσεις, όπως και στην πρόσφατη εκδήλωση που έγινε στη Φλωρίνα, που εμείς απλά τη βοηθήσαμε, δεν πρωτοστατήσαμε. Και εμείς επειδή δεν πήραμε το τους εσάλλους, το γράψαμε και στο διαδίκτυο, είδε ότι την πρωτοβουλία την είχαν αυτοί και αυτοί. Και καλή παρουσία πάνω στην πρωτοβουλία. Μαζέψαμε εκεί, γιατί τους έχουμε πετάνει, έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή εκεί έχουμε ξεφύγει, αν τους λέγαμε. Πάμε και για Φλόρινα, αλλά να πούμε δεν αντέχουνε. Δηλαδή το γαϊτούρι λέει, άμα το πάει στο μεσονέο, θα τα ψοφάει στο τέλος. Λοιπόν, έτσι έγινε κάπως περιορισμένη η κινητοποίηση για τη Φλόρινα, αλλά ήταν καλή παρουσία και τη Χρυσή Αυγή εκεί στη Φλόρινα και ήταν πολύ σημαντικό ότι ήταν μια εκδήλωση κατά της δημοκρατίας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εμένα και εκτός εισαγωγικών δεν με πειράζει προσωπικώς. Έχω δηλώσει δημοκράτης ουδέποτε. Είναι παρήγορο ότι άτομα αυτοί με τα οποία δεν βρίσκονται ακριβώς στο χώρο μας, ας πούμε, τον εθνικιστικό, αν θέλετε, εθνικοσελιστικό, έρχονται κοντά μας, ας πούμε, σε κάποιες τέτοιες και έχουν καλή διάθεση. Βεβαίως ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην κλήρωση, δεν θέλουν να ενταχθούν, ούτε ή δεν μας ενδιαφέρει να ενταχθούν για περιπτώσεις στην Χρυσή Αυγή. Είτε είναι δυνατόν αυτές οι μάζες, οι λαϊκές που τώρα βρίσκονται κοντά μας, είτε από πλευράς μιας ολόθερμης, δηλαδή προσχωρήσεως προς το κίνημά μας, είτε θα μας ψηφίσουν κλπ. Δεν σημαίνει ότι είναι Χρυσαυγίτες και δεν θα γίνουν ποτέ Χρυσαυγίτες. Αλίμονο δηλαδή, αν πιστεύαμε ότι είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα. Οι ιδεολόγοι ήταν πάντοτε λίγοι. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα και μαχητές της πρώτης γραμμής. Εδώ, στην ίδια τη Γερμανία του Χίτλερ, γράφει ο Γκέμπελς στο ημερολόγιο για τις βιολέτες του Μαγιού. Πήραν την εξουσία Ιανουάριο του 1933 και αμέσως μετά αρχίσαν και γραφόντουσαν στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα. Λέει και πλάκωσαν, λέει, οι βιολέτες του Μαγιού. Έτσι τους είπαν, δηλαδή όλους αυτούς καινούριους. Που εκείνη την εποχή, σε εκείνη την χώρα, με εκείνους ανθρώπους. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ότι φαίνεται, λέει, όλη η Γερμανία να φλέγεται, αλλά στην πραγματικότητα είναι λίγες φλόγες οι οποίες καίνε και όλοι οι άλλοι αντανακλούν τη λάμψη τους. Έτσι και εσείς που είστε εδώ μέσα σε αυτό το γραφείο, είστε οι φλόγες της Χρυσής Αυγής, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, και όλοι οι άλλοι οι οποίοι θα μας ακολουθήσουν, φαίνεται πως θα μας ακολουθήσουν, διότι δεν έχουν άλλη επιλογή, θα αντανακλούν τη λάμψη τους. Χθες συγκεκριμένα ήμουν σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής, στα λεγόμενα νεόκτιστα του Αστροτύπου, βρίσκονται στο άνω μέρος της λεωφόρου ΝΑΤΟ που λεγόταν παλιά, δεν ξέρω πώς τη λένε τώρα, λεωφόρο Αστροτύπου τη λένε τώρα. ΝΑΤΟ έχει μείνει από τότε. Έχει λέει ο κόσμος, αυτή την παλιά τη λέγανε λεωφόρο ΝΑΤΟ και κάτι πάει. Οι οποίοι άνθρωποι έχουν αγοράσει εκτός σχεδίου, Έλληνες, καλοί είναι και πατριώτες κτλ. Έχουν δει έναν καταβλισμό γύφτων, τους κουμπάρους του κυρίου Καρατζαφέρη, τους οποίους του ψάχνουν για ψυχοφόρους κτλ. Λοιπόν, και οι οποίοι μιλάνε ότι υποφέρουν τα πάντα, έχουν αντισταθεί, έχουν κάνει συγκεντρώσεις, είμαστε στο πλευρό τους, πήγα. Τι να σου πω, μαγκαλιά σε μια ολόκληρη γειτονιά. Απλοί άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι δεν ήταν ούτε εθνικοσοσιαλιστές, ούτε ιδεολόγοι, ούτε θα μπορούσαν να είναι αυτό το πράγμα. Απλά βλέπουν ότι αυτό που εκφράζει το κίνημά μας σήμερα είναι αυτό που μπορεί να δώσει με επώδυνο τρόπο, για να είμαστε ειλικρινείς, τη λύση στο λαό. Και τα προβλήματα του λαού, πριν μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, είναι προβλήματα επιβιώσεως. Το μνημόνιο ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα. Ελεύθεροι δεν ήμασταν ούτε πρώτα. Αλλά τώρα πλέον το υπέγραψαν και κανονικά. Βεβαίως,
εάν υπάρχει μια εθνική ηγεσία σε αυτή τη χώρα, μπορεί και να εκβιάσει το διεθνές κατεστημένο. Και πολύ απλοϊκά θα σας πω ότι δεν είμαστε στο 19ο αιώνα. Τώρα κοστίζει πιο φτηνά να μας χαρίσουν το χρέος παρά να κάνουν ένα πόλεμο εναντίον μας. Εντάξει, κάνανε πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, χάγανε τα μούτρα τους, αλλά για να έχεις αυτό το πράγμα και να το βγάλεις μέχρι του σημείου αυτού, πρέπει να έχεις μια εθνική ηγεσία. Όπως ξέρουν και όπως ξέρετε όλοι όσοι έχετε περιπτύξει στο στρατό, τέλος πάντων υπάρχουν οι λεγόμενοι τακτικοί και στρατηγικοί στόχοι. Έτσι. Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλο. Έτσι. Όταν πάρουμε την εξουσία, σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Ακόμη και στην ορκομοσία που έγινε στο Δήμο Αθηνών, παλάμησα το Ευαγγέλιο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει Θεός σε αυτό το έθνος, δηλαδή σε αυτό το κράτος, πρέπει να είναι θεϊκής εκπορεύσεως η εξουσία από αυτόν τον τόπο. Κάποιοι βέβαια μιλάνε για τους αρχαίους θεούς κτλ. Εγώ τους σέβομαι απολύτως τους αρχαίους θεούς, αλλά θεωρώ τους περισσότερους που μιλάνε για αυτό το πράγμα από γραφικούς ή ως απατεώνες. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πραγματικά αρνοί και τους σέβομαι. Εντάξει. Αλλά κοιτάξτε, ο κόσμος θέλει να έχει μια πίστη, να πιστεύει στον Θεό. Και σε ένα που μου λέει αυτά τα πράγματα, του λέω, δεν μου λέει θαύματα κάνεις. Μου λέει όχι. Του λέω μπορείς να πεθάνεις και να αναστηθείς. Θρησκεία δεν κάνεις, του λέω. Με καραγκιοζηλίκια, με το να φοράς ένα μανδύα και να κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται θρησκεία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ο καθένας είναι ελεύθερος. Εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι αυτό είναι ο Θεός σας και θα σε εξασφαλίσει το τριάρι στον παράδεισο. Την καρέκλα. Ωραία, ποιο μάθημα. Σύμφωνα. Αλλά την πίστη από έναν λαό να την αφαιρέσεις, να τη διαβάλεις όταν δεν μπορείς να την αντικαταστήσεις. Δεν είναι. Εδώ ολόκληρος Χίτλερ, ο οποίος δεν ήταν και τόσο ευσεβής χριστιανός, τουλάχιστον από ό,τι προκύπτει κλπ. Δεν πείραξε το χριστιανός. Μα δείτε, τους πήγαν πολλά στελέχη του, τα οποία ήταν πολύ ευσεβείς χριστιανοί. Όπως ο Λεόν Ντεγκρέλ, ο οποίος κοινωνούσε, ξέρω εγώ, καθολικός, δεν έχει σημασία, ήταν ευσεβείς χριστιανός. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να τα δούμε όλα και εκτός από το μνημόνιο λοιπόν, το οποίο είναι πραγματικά μια θηλιά, πρέπει συνεχώς να επαναλαμβάνουμε, διότι ένας από τους όταν υπήρχε το εθνικό καθεστώς 4 Αυγούστου, ο αείμνηστος υπουργός εστιμοσίας τάξεως, ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, ο οποίος ήταν προδότης για κάποιους σούπερ ντούπερ εθνικοσοσιαλιστές που εμείς είμαστε συμβιβασμένοι, να σκεφτείτε πόσο προδότης ήταν που δεν τον δέχτηκαν ούτε στο Κάιρο. Δηλαδή ακόμη και οι Άγγλοι δεν τον εμπιστευόντουσαν και τον στείλαν στο Buenos Aires. Εξορία δηλαδή, τελείως να. Όπου ο Γερομανιαδάκης, επειδή ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αρκεί να σας πω ότι σαν ταγματάρχης του μηχανικού στη Μικρά Ασία, έκαναν κάτι πρωτοφανές, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Ξέθαψε τα οστά των στρατιωτών, το λέω και ανατριχιάζονται παιδιά, για να τα πάρει στην πατρίδα. Δηλαδή, όταν γινόταν η υποχώρηση, όπως τους πήρε με τα κουτιά μισολιονίδες, που πήρε να παραδώσει στις οικογένειες τα οστά, και βγαίνουν κάποιοι και κάνουν τη δεύτερη. Και λένε ότι ήταν συμβιβασμένος, ο ποιος ο Μανιαδάκης. Το οποίο θα δω δεν ήταν πιστευό Τσανιάκη ούτε καν το 41 μετά τον πόλεμο στο Κάιρο. Και το στείλαν στον Buenos Aires. Που επειδή ήταν πολύ μουτσούνα, τι έκανε, δεν τα άνοιξε χαρτοπεκτική λέσχη. Είχε ανοίξει ένα διάστημα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο Μανιαδάκης λοιπόν, για να εξουδετερώσει το ΚΚ, εκμεταλλευόμενος και κάποιες εσωτερικές έρευνες που είχαν, ίδρυσε ένα καινούριο ΚΚ. Και έβγαζε και δεύτερο ριζοσπάστη. Έτσι και τώρα, επειδή βλέπουμε ότι τα προβλήματα της χώρας είναι δραματικά και αυτανικά, προκειμένου να αποτρέψουν τη δημιουργία ενός αληθινού εθνικιστικού κόμματος, έχουν δημιουργήσει ένα κόμμα μαϊμού, το ξέρετε, είναι το κόμμα του Καρατζαφέρη, και το οποίο και ο ίδιος ο Καρατζαφέρης άλλωστε το έχει πει στη τηλεόραση, σε συνέντευξή του κτλ. Ότι αν δεν υπήρχε εγώ, θα υπήρχε αληθινή ακροδεξιά, θα υπήρχε αυτό που φοβόσαστε το πραγματικό. Λοιπόν, αυτό που φοβούνται έρχεται. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Είπε κάποια πολύ κολακευτικά για μένα προηγουμένως ο Αποστόλης. Δεν είναι ψέματα αυτά τα πράγματα. Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ και στην τελευταία φορά, γιατί βγαίνουν κάποιοι και κάνουν τους μαχητές, που εμείς είμαστε δίπεν του γραφή, και την τελευταία φορά που έγινε μάχη κυριολεκτικά στο εφετείο, κάποιοι από εσάς ήσασταν παρόντες νομίζω. Εσύ ήσουν, είχες τα παιδικά, λοιπόν.
Χωρίς κράνος δεν ήμουν που πέρασε το τσιμέντο. Και τι έκανα, κάνω έτσι στο σαντάκι και πιάσα την πτυχή μου και παραλίγο που είναι ο Γιάννης και ο Φραγκίσκος. Και παραλίγο να με λιτζάρετε, να πούμε που καθόμουν εκεί, να πούμε χωρίς κράνος και τα λοιπά. Και είχαν η μάνα το παιδί παλιότερα, σε παλιότερα χρόνια, τότε πρέπει να σούνα, που περνούσε η αντιφασιστική των χιλίων ατόμων, που κρατήσαμε την πλατεία, που ήσασταν εσείς με τα κράνη και τα λοιπά, και εγώ πιο μπροστά που δείχναν τις πέτρες χωρίς κράνος να πούμε. Κατάλαβες, ότι δεν σας άφηνα γιατί ήθελα να γίνει συγκέντρο στο απόγευμα. Ήταν ένας πόλεμος νεύρων, μια στρατηγική. Ανάγκασα τα μάτια να είναι εκεί, ανάγκασα να μας πετροβολήσουν αλλά μην φύγουμε, κρατήσαμε την πλατεία, κάναμε τη συγκέντρωση. Τι κάναμε, αυτό θέλαμε, αυτό πετύχαμε. Λοιπόν, το ένα είναι το μνημόνιο. Το δεύτερο είναι ότι η χώρα από πλευράς οικονομικής καθαρέει. Η περιοχή εδώ είναι κατά βάση βιολογική, τα μεγάλα προβλήματα έρχονται πολύ σύντομα, το 2013 σταματούν οι επιδοτήσεις. Ήδη έχουν σταματήσει οι αντίκτυποι σε κάποιες περιπτώσεις από ό,τι πληροφορούμε κτλ. Και θα αντιμετωπίσουμε μια ρευματική κατάσταση. Με δύο λόγια, για να μην σας κουράζω, για να μιλήσετε εσείς που είναι το καλύτερο, έρχεται η ώρα μας, όπου να είναι. Λοιπόν. Και η ώρα μας. Κατά κάποιο τρόπο. Θα αργήσει, έρχεται η ώρα μας με την έννοια μια ανόδου την οποία θα έχουμε, όλα δείχνουν από την αισθάνεται και από την αισθάνεται και τα λοιπά. Έχουν χρονιά σε κατάβολο. Έχουν έρθει από το BBC, από την Αυστραλία, από πάντω. Δεν έρχονται μόνο από την Ελλάδα. Εκτός από κάποια τοπικά κανάλια, οι οποίοι πλέον δεν είναι τόσο εξαρτώμενοι και έχουν φάει και πακέτο μεγάλο. Mm-hmm. Διότι θα σου πω τι πακέτο έχουν φάει. Τους βάζουν, γιατί μου τα έχει και αυτός ο φίλος μου, σε δύο τηλεφωνία. Τους βάζουν και πληρώνουν και την τελευταία δεκάδα. Αυτό το 20% τους έχουν λιώσει οικονομικά. Την ίδια στιγμή που το ΜΕΚΑ, το ΑΝΤΕΝΑ και τα λοιπά κοστάνε από 50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας και δεν γίνεται τίποτα. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Να δω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως έχω να πω ότι εκτός από το κόμμα που παραταφέρει υπάρχουν και κάποιοι άλλοι super duper επαναστάτες όπως κάποιοι λεγόμενοι ανεξάρτητοι από μάτια, ότι εμείς ήμασταν ακόμα πολιτικό. Ξέρετε, εδώ εγώ ήρθα και είπα εσένα που θα σε διορίζω, εσύ τι δάνειο θα πάρεις, τέτοιου είδους κόμμα είμαι, παίρνουν επιλογήσει, σαν να τρέφονται. Την ίδια στιγμή όμως όλοι αυτοί οι δίθεν ανεξάρτητοι και ακομμάτιστοι, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση, υπάρχει κάποιος που τους προστατεύει και ποιος είναι αυτός. Που τους βρίσκει δουλειές, που τους κάνει τη νομικά κλπ. Είναι το κόμμα του Καρατζαφέρη. Και αυτό τον απλούστατο λόγο ότι το συμφέρει το Καρατζαφέρη όλοι αυτοί οι δίθεν ανεξάρτητοι να παίζουν το παιχνίδι τους και να κάνουν αυτή όλη την παραλληλιστική τακτική. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Θέλω να σας πω ότι ξεκίνησε ένας αγώνας τώρα. Βρισκόμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Θα λάβουμε μέρος στις εκλογές. Σκοπός μας είναι μακάρι να γίνει με λίστα για να γίνουν οι εκλογές, τόσο ώστε να μην κινδυνεύσουμε να μπει κανένας αρρηγίστας μέσα, να μπουν μόνο μέχρι της κεντρικής επιτροπής, υπάλληλοι αγωνιστές δικοί μας κτλ. Γιατί ενέχει και αυτό, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ο πόλεμος που δεχόμαστε ο μεγάλος είναι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία με βάση τις μετρήσεις έχει διαρροή γύρω στα 8% από την προηγούμενη δύναμή της προς άλλο κόμμα το οποίο δεν κατονομάζουν, όχι προς λαό αυτό. Και είναι γεγονός ότι πάρα πολύ. Και βεβαίως με τον Καρατζαφέρη, ο οποίος εάν εμείς βγούμε στη Βουλή, πάλι ο λόγος υπάρξεώς του. Γιατί ο βασικός λόγος υπάρξεώς του είναι όχι για να κάνει το φασουλίστα, τηλεπαράθυρα που το κάνει και τα λοιπά, να μην υπάρχει κόμμα εκδοτικό. Αυτό είναι ο σκοπός της υπάρξεως αυτού του κόμματος. Και δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση παίξαν το ρόλο του το σύλλογου κάποιοι γνωστοί, γνωστά πρόσωπα του λεγόμενου εθνικιστικού χώρου, τα οποία συντάσσονται πλήρως με τον Καρατζαφέρη και δεν καταλαβαίνουν τίποτε, παρόλο το γεγονός ότι έχει προδώσει τα πάντα, έχει υπογράψει μνημόνια, έχει υπογράψει της Παναγιάς στα μάτια όπως ξέρετε, δηλαδή έχει
δώσει τα πάντα. Μέχρι τελευταία που κορύφωνα τώρα, ακόμη και το χτες, μου το λέγανε, το νομοσχέδιο της παιδείας, το οποίο είναι ένα έκτρωμα κυριολεκτικά αντιελληνικό, το ψήφισε το Πασόκ και το λαός. Κανείς άλλος. Δεν ήταν το κουμπί αριστερά. Πασόκ, λαός εκεί. Ο Μπουμπούκος ο Ελληνολάδης, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος τομεάρχης επί της παιδείας. Αυτά είχα να σας πω με λίγα λόγια και θα ήθελα περισσότερο να ακούσω από εσάς, συγγνωμένες από εσένα, από όλοι μου, τι θέλουν να ακούσουν τα παιδιά από μένα, να ρωτήσουν για τα Αφού όσο θέλω να πω κάτι αργία, όταν είπατε για παλαιούς... Να συμπτύσω μια χάρη λίγο τον ανεμιστήρα από εσάς, γιατί θυμίζεται για την προσκάη.